Συλλαλητήριο αύριο 5η 30 Ιανουαρίου στις 7 το απόγευμα στο Δημαρχείο Αλεξανδρούπολης θα πραγματοποιήσουν οι Επιτροπές Ειρήνης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που αντιδρούν στην Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις στρατιωτικές βάσεις, όπως τόνισε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης Ροδόπης, Ιωάννης Λεβέντης, που διευκρίνησε ότι θέλουν να ακυρωθεί αυτή η συμφωνία. Μάλιστα, έχουμε απευθύνει ένα κάλεσμα σε όλο το λαό της Κομοτηνής και όχι μόνο, να συμμετάσχει στο συλλαλητήριο που διοργανώνουν οι Επιτροπές Ειρήνης της περιοχής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης την ερχόμενη 5η 30 του μηνός στην Αλεξανδρούπολη, στο Δημαρχείο της Αλεξανδρούπολης, στις 7 η ώρα το απόγευμα, και έχει να κάνει με την εναντίωσή μας στην Ελληνοαμερικάνικη Συμφωνία για τις στρατιωτικές βάσεις. Ουσιαστικά ως Επιτροπές Ειρήνης ζητούμε να ακυρωθεί αυτή η συμφωνία, γιατί έχει να κάνει με τους ευρύτερους νατοϊκούς, ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς και περιλαμβάνει τη συμμετοχή της χώρας μας ως ορμητήριο πολέμου σε όλες αυτές τις επεμβάσεις που γίνονται στην περιοχή μας, οι οποίες επεμβάσεις ταυτόχρονα καθιστούν και σύμφωνα με δηλώσεις επίσημων αξιωματούχων τόσο της Ρωσίας όσο και του Ιράν, τη χώρα μας ως χώρα στόχο. Στο πλαίσιο αυτό εναντιωνόμαστε στην ένταξη των βάσεων του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης όσο και της βάσης ελικοπτέρων στο Στεφανοβίκιο Βόλου, όσο και της βάσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Λάρισα, στην ένταξή τους στο ευρύτερο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Επίσης εναντιωνόμαστε στο ελεύθερο που δίνει η ελληνική κυβέρνηση στην Αμερικάνικη να μπορεί να αναπτύσσει τις δυνάμεις της μέσα στις εγκαταστάσεις των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, και γι' αυτό το λόγο ζητούμε να μην υλοποιηθούν τα σχέδια για την στρατιωτική, για την ατολική βάση στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, να ακυρωθεί η Ελληνοαμερικάνικη Συμφωνία, να αποσυρθούν όλες οι βάσεις του θανάτου από τη χώρα μας και να μην συμμετέχει καμία ελληνική δύναμη έξω από τα σύνορα, καμία ελληνική στρατιωτική δύναμη έξω από τα σύνορα της χώρας μας.